Για το πόσο όμως προχωράει η εκλογική διαδικασία και τι γίνεται με την συμμετοχή, θα μας πει και η Μέρη Γίγου που βρίσκεται στο Παγκράτη. Μέρη. Μίνα, η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη νέου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ εξελίσσεται ομαλά. Οι κάλπες έχουν ανοίξει σε όλα τα εκλογικά τμήματα της χώρας από τις 8 το πρωί, χωρίς να έχουν αναφερθεί τεχνικά προβλήματα, με την προσέλευση να παρουσιάσει μια ροή ικανοποιητική από το πρωί. Όπως μας λένε και εδώ οι άνθρωποι, δικαίωμα ψήφου να πούμε έχουν όλοι όσοι είναι άνω των 15 ετών, είτε είναι ήδη μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, είτε έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν σήμερα επιτόπου στα εκλογικά τμήματα. Οι πολίτες μπορούν να ψηφίσουν σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα επιθυμούν και για τη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία έχει οριστεί το αντίτιμο των 3 ευρώ. Με όσους ψηφοφόρους συνομιλήσαμε, αυτό που μας λένε οι περισσότεροι είναι ότι ελπίζουν μετά από αυτές τις εσωματικές εκλογές να ξεπεράσει το κόμμα την κρίση. Το συγκεκριμένο εκλογικό κέντρο γύρω στις 11 το πρωί έφτασε και ο ένας εκ των 4 υποψηφίων για την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, ο Απόστολος Κλέτσος. Το μήνυμα που έστειλε ήταν ότι από αυτή τη διαδικασία το κόμμα να βγει ενωμένο. Οι κάλπες θα κλείσουν στις 7 το πρωί, εάν δεν πάρθει απόφαση για παράταση. Μέρη Γίγου, σε ευχαριστώ πολύ.